Από χθες ταρακουνιόμαστε. Τι το νέο θα μου πείτε? Διαφωνώ με την έκφραση πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Ζούμε με τους σεισμούς, να το αντιληφθούμε. Αυτό είναι το σωστό. Και να παίρνουμε τα μέτρα μας εμείς στο κομμάτι που μας αφορά, να τα παίρνει και η πολιτεία στο κομμάτι που την αφορά. Επειδή λοιπόν είχαμε μια σεισμική αλληλουχία, ρε, με τις αλληλουχίσεις ιών, σεισμών, τι γίνεται? Ιδιαίτερα δραστήρια. Κάποιοι είπαν ότι εδώ είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο, δεν είναι το Αρκαλοχώρι. Έχει πάει βόρειο-δυτικότερα. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Εγώ θα σας το πω ευθαρσώς. Έναν άνθρωπο στο χώρο αυτό τον επιστημονικό που ακούω με πολύ έτσι προσοχή είναι ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Γιατί ούτε παίζει με τρόμους και ιστερίες, ούτε όμως είναι και χαλαρός. Έχει σημασία αυτό που λέω. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα σας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να ξεκινήσω με μια γενικότερη ερώτηση. Πιστεύετε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο εντονότερης από το συνήθες, που δεν το αντιλαμβανόμαστε περισσότεροι, της σεισμικής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο, ή απλά επειδή συμπτωματικά, συγκυριακά, πείτε το όπως θέλετε, έχουμε σεισμική δραστηριότητα άνω των 3 Ρίχτερ σε διάφορες περιοχές, το αντιλαμβάνεται περισσότερος κόσμος και εμείς νομίζουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βρισκόμαστε σε περίοδο σεισμικής έξασης. Και μιλάω για τους μεγάλου μεγέθους σεισμούς, δεν αναφέρομαι σε μικρότερα μεγέθη. Εάν παρατηρήσει κάποιος, αν θυμηθεί, εμείς παρατηρούμε οι επιστήμονες, οι πολίτες μπορεί να θυμηθούν και τα ΜΜΕ, από τον Οκτώβριο του 2018, οπότε είχαμε έναν πολύ ισχυρό σεισμό με μέγεθος 6,8 στα νότια της Ακίνθου, και μετά έχουμε αλλεπάλληλους πολύ ισχυρούς σεισμούς με μεγέθη 6 και μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο ήταν τον Οκτώβριο του 2020 στη Σάμο. Είχατε τους γνωστούς σεισμούς στην Κρήτη, να μην τους επαναλάβω. 2 γνωστούς σεισμούς επίσης είχαμε πέρυσι τον Μάρτιο, πριν 10 μήνες δηλαδή, 9 μήνες, στην Θεσσαλία. Αυτή η πολύ μεγάλη συχνότητα ισχυρών σεισμών με μεγέθη 6, 6,5 και παραπάνω δεν είναι το σύνηθες χαρακτηριστικό του ελλαδικού χώρου. Έχουμε σεισμούς, μεγάλους σεισμούς κάθε τόσο, αλλά με τέτοια συχνότητα όχι. Και πιστεύω ότι σε αυτή την τελευταία περίπου διετία-τριετία διανύουμε μία περίοδο σεισμικής έξαρσης. Ίσως είναι η κορύφωση μιας φάσης έξαρσης, ίσως από εδώ και πέρα να αρχίσει σιγά σιγά να μειώνεται. Όχι ότι δεν θα έχουμε ισχυρούς σεισμούς, θα έχουμε, πάντοτε είχαμε και θα εξακολουθήσουμε να έχουμε στη χώρα αυτή ισχυρούς σεισμούς. Ενδεχομένως όμως να εισέλθουμε πλέον σε μια φάση ύφεσης, θα έλεγα, η οποία θα χαρακτηρίζεται βεβαίως από μικρά μεγέθη σεισμών, βεβαίως από ισχυρούς σεισμούς κάθε τόσο, αλλά όχι με την συχνότητα την οποία είδαμε την τελευταία τριετία. Μου λέει εδώ η φίλη μας η ακροάτρια, η Ματούλα, καλημέρα στον κύριο Παπαδόπουλο, ξέχασε λέει και τη Θεσσαλονίκη, είχαμε τώρα κουνήματα λέει και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν πολύ μικρούς σεισμούς, δεν τους λογαριάζουμε, είπαμε ότι μιλάμε τώρα για την έξαρση η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλα μεγέθη σεισμών, από 6 και πάνω. Το γεγονός, θα τα ρωτώ εγώ, απλά εσείς θα απαντάτε επιστημονικά, αλλά θα τα ρωτώ πώς τα στέλνουν και οι ακροατές και όπως τα νιώθω και εγώ για να τα καταλαβαίνουμε. Το γεγονός λοιπόν ότι έχετε αυτή την σεισμική έξαρση δραστηριότητα σημαίνει και εκτόνωση ή είναι ένας αστικός λαϊκός μύθος αυτό? Όταν έχουμε μεγάλα μεγέθη σεισμών, ασφαλώς υπάρχει εκτόνωση. Ο λαϊκός μύθος και ο επιστημονικός μύθος, διότι αυτό που λέτε, ότι με τους μικρούς σεισμούς εκτονώνεται η σεισμική ενέργεια, το έχουν πει και χείλη επιστημονικά, θα τα βάλω εντός ή εκτός εισαγωγικών το επιστημονικά χείλη, και δεν θέλω να αναφερθώ αυτή τη στιγμή πότε υπόθηκαν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις, είναι καταγεγραμμένα όμως όλα αυτά, πράγματα τα οποία τα γνωρίζουν ακόμα και οι πρωτεϊτείς φοιτητές, ότι οι μικροί σεισμοί δεν μπορούν να εκτονώσουν τη σεισμική δραστηριότητα για τον απλούστατο λόγο ότι ένα σεισμός με μέγεθος 6 ισοδυναμεί στην ενέργεια με περίπου 30 σεισμούς των 5 Ρίχτερ, δηλαδή 900 των 4,
ή 27.000 των τριών ρίχτερ. Για να εκτονώσουμε λοιπόν τον σεισμό των 6 ρίχτερ που ήταν στο Ρακαλοχώρι για παράδειγμα, mm-hmm. χρειαζόμασταν 27.000 σεισμούς των τριών ρίχτερ. Πού είναι αυτοί οι 27.000 για να εκτονώσουν? Δεν υπάρχει αυτό. Όμως όταν έχουμε μεγάλα μεγέθη σεισμών ασφαλώς εκτονώνεται. Και γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί να εξακολουθήσει με αυτόν τον ξέφρενο ρυθμό των μεγάλων μεγεθών που έχουμε την τελευταία τριετία στη χώρα μας, και σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει ο ρυθμός, αυτή η μεγάλη συχνότητα ισχυρών σεισμών στη χώρα, και θα επανέλθουμε σε έναν πιο, αν θέλετε, συνηθισμένο, έναν ρυθμό ο οποίος μας έδινε περίπου έναν ισχυρό σεισμό κάθε 1-1,5 χρόνο περίπου. Και όχι 2 και 3 και 4 κάθε χρόνο. Τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να επικεντρωθούμε για λίγο στην Κρήτη. Θα αφήσω στο τέλος το Αρκαλοχώρι και θα θυμίσω σε πολλούς ακροατές όταν φτάσουμε στο τέλος κάτι που είχατε πει τότε, φάνταζε περίεργο, απεδείχθη όμως επιβεβαιωτικό, προφητικό, όχι για τους σεισμούς αλλά για τη διαχείριση της μετά σεισμών κατάστασης. Όμως, θέλω να μείνουμε λίγο στο χθεσινό. Έχουμε πάνω από 20. Εμείς τουλάχιστον αυτό καταλάβαμε, σεισμικές δονήσεις σε μια περιοχή η οποία ήταν εκτός κάδρου, ας το πω έτσι σχηματικά, του ρήγματος Αρκαλοχωρίου και προς τα νότια, ήταν βορειότερα και δυτικότερα. Θυμάμαι ότι ήσασταν ο άνθρωπος που είχατε πει στο σεισμό του Αρκαλοχωρίου, δεν μιλάμε για την ώρα για το Γιούχτα και άλλες περιοχές, ναι, αλλά τώρα ήρθαμε πιο κοντά, έχω και ένα χάρτη από παλιά εδώ με τα ρήγματα, φτάσαμε μέχρι τον Ανισαρά, δηλαδή στις πόρειες της πόλης του Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Υπάρχει προβληματισμός? Αυτό μπορεί να είναι μια πρόδρομη κατάσταση, μπορεί να είναι μια κυρίως κατάσταση. Πώς το προσεγγίζετε? Και να σας πω και επιπλέον για να απαντήσετε, να μην σας διακόπτω. Καλά οι σεισμικές 4, αλλά ένα πεντάρι, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, για το Ηράκλειο αρχίζει και έχει θέματα στο παλιό του κομμάτι. Θέσατε πολύ ρεαλιστικά ερωτήματα που αγγίζουν πλέον το κοινωνικό σύνολο. Και αυτό είναι που κυρίως μας ενδιαφέρει. Αλλά για να απαντήσουμε σε τέτοια ερωτήματα πρέπει να βασιστούμε στα επιστημονικά δεδομένα. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της σεισμικής δραστηριότητας, η οποία αναπτύσσεται από προχθές, τις 16 του μηνός. Σωστά. Και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Έχουν καταγραφεί περίπου 80 σεισμικές δονήσεις, από αυτές λίγες προφανώς έγιναν αντιληπτές στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά είναι 80 περίπου, με μεγαλύτερο μέγεθος το 3,8. Εκείνο το οποίο είναι το χαρακτηριστικό λοιπόν είναι πρώτον ότι έχουμε μία, θα έλεγα προς το παρόν, τοπική σεισμική έκταση με μεγαλύτερο μέγεθος το 3,8 έξω από τον μετασεισμικό χώρο του Αρκαλοχωρίου. Είναι καθαρά έξω από τον μετασεισμικό χώρο και συγκεκριμένα είναι βορειότερα, θα έλεγα στο τρίγωνο μεταξύ Επισκοπής, Γουρνών και Γουβών. Γούβες, Γούρνες και Επισκοπή. Εκεί μέσα, σε αυτό το σχηματικά θα έλεγα τρίγωνο, γεωγραφικό τρίγωνο, εντοπίζεται αυτή η σεισμική δραστηριότητα. Ένα άλλο πολύ βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο ξεχωρίζει αυτήν την διήμερη, πάμε για τριήμερο πλέον, σεισμική έξαρση, την ξεχωρίζει από την σεισμική δραστηριότητα που έχουμε στο Αρκαλοχώρι όλους τους τελευταίους μήνες, είναι τα σημαντικότερα βάθη των εστιών. Εδώ έχουμε βάθη εστιών τα οποία κυμαίνονται από 15 έως 30 χιλιόμετρα περίπου. Στην ακολουθία του Αρκαλοχωρίου είναι μέχρι 15 χιλιόμετρα, από 5 μέχρι 15 χιλιόμετρα κατά κανόνα. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που έχουν λίγο μεγαλύτερο εστιακό βάθος από τα 15 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν από όλα αυτά ότι οι αναπτυσσόμενοι τις τελευταίες μέρες τοπική μικροσεισμική, προς το παρόν μικροσεισμική, δεν έχουμε μεγάλα μεγέθη, σεισμική ακολουθία στην περιοχή που σας είπα, Γούρνες, Γούβες, Επισκοπή, δηλαδή στα ανατολικά περίπου του Ηρακλείου και καθαρά βόρεια από το Αρκαλοχώρι και την μετασεισμική του περιοχή, έχει εντελώς ξεχωριστά λοιπόν σεισμικά χαρακτηριστικά. Τώρα, δεν νομίζω ότι
υπάρχει κάποιος από τους συναδέλφους μου ή και εγώ που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή σε μεγαλύτερο βάθος αξιολόγηση. Προφανώς έχει ενεργοποιηθεί κάποιο ρήγμα το οποίο βρίσκεται σε σημαντικά μεγαλύτερο βάθος από αυτό που είδαμε να ενεργοποιείται στο Άρκαλο χώρι. Δεν μπορούμε όμως να αντιληφθούμε προς το παρόν, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ, εάν κάποιος άλλος μπορεί να το πει δημοσίως, αλλά εγώ προς το παρόν δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί η σεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται από τα 15 χιλιόμετρα μέχρι τα 30 περίπου και όχι σε ανώτερα στρώματα του φλοιού της γης, όπως ήταν στο Αρκαλοχώρι και όπως είναι η τυπική περίπτωση των επιφανειακών σεισμών που γίνονται στην Ελλάδα. Η τυπική περίπτωση είναι μέχρι τα 15 χιλιόμετρα περίπου. Αυτό είναι το σεισμογόνο στρώμα των επιφανειακών σεισμών. Και αυτοί θεωρούνται επιφανειακοί ακόμα, αλλά είναι κάτω από το τυπικό βάθος, είναι 15 με 30 χιλιόμετρα όπως σας είπα. Κατά συνέπεια, εγώ εκείνο το οποίο θα έλεγα είναι ότι θα περιμένουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και θα έλεγα και περιέργεια, επιστημονική καταρχήν περιέργεια, να δούμε πώς η ίδια η φύση θα μας εφοδιάσει με περισσότερα στοιχεία, να κάνει δηλαδή και άλλους σεισμούς, να δούμε τα χαρακτηριστικά τους ακόμα καλύτερα από ότι προς το παρόν τα βλέπουμε, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και μια περισσότερο, αν θέλετε, αξιόπιστη αξιολόγηση περί του τίνος ακριβώς πρόκειται. Σε κάθε περίπτωση, επειδή όπως είπαμε και η περιοχή είναι ακόμα πιο πυκνοκατοικημένη από ότι ήταν εκεί που έδρασε το ρήγμα στο Αρκαλοχώρι και επειδή θα πρέπει πάντοτε τα μέτρα να λαμβάνονται από την πολιτεία και όταν λέμε πολιτεία δεν εννοούμε μόνο το κεντρικό κράτος, εννοούμε και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και την περιφέρεια και τους δήμους. Θα πρέπει λοιπόν με πολύ μεγάλη προσοχή όλοι να δούμε την συνέχεια και τι είναι αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς οι επιστήμονες και τι είναι αυτό που μπορούν να κάνουν οι τοπικές αρχές αν χρειαστεί να κάνουν κάτι. Άρα μου λέτε υπομονή και παρατήρηση αυτή τη στιγμή ενός φαινομένου του πώς εξελίσσεται. Για σας το ενθαρρυντικό θα είναι να υπάρχει, θα το πω πάλι λαϊκά, μια σεισμική δραστηριότητα εκεί, τριάρια, τριαμισάρια, τεσσάρια θα λειτουργούν εκτονοτικά ή μπορεί αυτά να είναι και προειδοποίηση για κάτι μεγαλύτερο? Χωρίς να τρομάζω, οφείλω να το ρωτήσω απλά και λαϊκά. Ναι, προς το παρόν δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Ενδεχομένως, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή διάφορα επιστημονικά σενάρια. Αρκετά υποθετικά προς το παρόν, γιατί δεν είναι και πολλά τα στοιχεία. Ένα σενάριο, πολύ αισιόδοξο, είναι ότι ίσως να πρόκειται για ένα σμήνος σεισμό. Τι θα πει σμήνος? Το σμήνος είναι μια σεισμική δραστηριότητα η οποία εξελίσσεται σε ορισμένη περιοχή σχετικά τοπικά και τα μεγέθη των σεισμών δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Έχουμε πολλούς που είναι έτσι εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή, 3-5, 3-6, 3-8, 3-2 και μικρότερους βέβαια. Και δεν γίνεται ένας κύριος, όπως ήταν ο Εξάρης στο Αρκαλοχώρι, που να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους ως προς το μεγάλο του μέγεθος. Αυτό είναι το σμήνος, έτσι λέγονται, σμήνη. Εάν είναι ένας σμήνος, τότε είναι μια πολύ αισιόδοξη εξέλιξη. Δεν το ξέρουμε ακόμα, είναι νωρίς. Εάν όμως είναι η περίπτωση που είχαμε στο Αρκαλοχώρι, όπου είδαμε σχεδόν 4 μήνες, να εξελίσσεται η προσεισμική ακολουθία, την οποία βέβαια καταλάβαμε πλήρως αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Σωστό. Καθώς διαδραματιζόταν το φαινόμενο, δεν είχαμε και πάλι όλα τα στοιχεία. Μιλάμε, ξέρετε... Καλά, μην το λέτε έτσι, εσείς κάτι είχατε πει 2 εβδομάδες. Εντάξει, είναι, θα έλεγα ότι μιλάμε... θα μου επιτρέψετε να σας πω πώς το λέμε διεθνώς στην επιστήμη της Μουσική, το λέμε incomplete knowledge. Με μη πλήρη γνώση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε με μη πλήρη γνώση. Όπως όταν άρχιζε η πανδημία του κορονοϊού τον Μάρτιο του 2020, όλοι, ακόμα και οι γιατροί, μιλούσαν με μη πλήρη γνώση, το έλεγαν.
τώρα έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις και πάλι είναι ελλειπείς, διότι εξελίσσεται το φαινόμενο, αλλά πολύ περισσότερες. Έτσι ήταν και το τετράμινο εκείνο, έτσι είναι και τώρα. Γι' αυτό λέω θέλει πολύ μεγάλη λοιπόν. Ερώτημα άλλο και είναι και πολλών ακροατών, θα το αντιληφθείτε αμέσως. Μετά το σεισμό του Αρκαλοχωρίου πάρα πολλοί επιστήμονες και από το γεωδυναμικό λέγανε ότι εντάξει παιδιά, αλλά τουλάχιστον συνέβη στο νότιο κλάδο σε ένα πεδίο αχαρτογράφητο στο Αρκαλοχωρίο. Ευτυχώς δεν ήμασταν εκτός Αρκαλοχωρίου. Τώρα που έχουμε βόρειο, μου λένε, και βορειοδυτικά από το Αρκαλοχωρίο μετατόπιση, μήπως λέει κύριε Παπαδόπουλε, ξύνεται, σας το διαβάζω ακριβώς όπως το γράφουν, το περίφημο ρήγμα του Γιούχτα που φτάνει μέχρι τον Ανισαρά, και τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Δηλαδή μήπως να έχουμε σμήνος όπως είπατε, αλλά μήπως ενεργοποιηθεί αυτό το ρήγμα? Ναι, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό προς το παρόν. Μάλιστα. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε εκείνα τα αναγκαία στοιχεία προς το παρόν τουλάχιστον, τα οποία χρειάζονται να απαντήσουμε. Όμως, πολύ σημαντικό κατά τη δική μου γνώμη είναι αυτό που σας είπα για τα βάθη. Είναι σημαντικά τα βάθη από 15 έως 30 χιλιόμετρα και είναι όλοι εκεί. Είναι όλοι εκεί, χωρίς εξαίρεση. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και ευνοεί, θα έλεγα, δεν λέω αποδεικνύει, ευνοεί όμως την πρώτη υπόθεση ότι πρόκειται για ένα σμήνος. Όμως, το επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθώ και πουν μεθαύριο μας είπε ο Παδόπουλος ότι είναι σμήνος. Είναι ένα από τα πιθανά σενάρια. Ίσως λίγο πιθανότερο από το σενάριο των προσεισμών. Μάλιστα. Ίσως λίγο πιθανότερο. Αύριο, αν δούμε να εξακολουθήσει και μεθαύριο και σε επόμενες μέρες με τα ίδια χαρακτηριστικά, θα γίνει ακόμα πιο πιθανό αυτό το σενάριο, διότι η μη πλήρης γνώση που τώρα έχουμε θα συμπληρώνεται. Πόσο καιρό γίνεται αντιληπτό αυτό? Σαφέστατα, ήσασταν πολύ σαφείς και ακριβείς αυτό που είπατε μόλις επισημάνσεις προς Θεού. Πιστεύετε ότι σε 10-15 μέρες θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα ή θέλει περισσότερο εύρος χρονικό? Ασφαλώς θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα. Μάλιστα. Ασφαλώς θα έχουμε πολύ καλύτερη ερώτημα εικόνα. Κρίσιμο όμως. Μέρα με την ημέρα θα προστίθεται νέα γνώση, άρα θα έχουμε ακόμα καλύτερη εικόνα και το παζλ, σαν ένα παζλ να το κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε τα κομμάτια του, να τα συμπληρώσουμε για να δούμε ολόκληρη την εικόνα. Και το παζλ θα συμπληρώνει μέρα με τη μέρα. Τώρα, κρίσιμο ερώτημα. Κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε σε αυτή τη φάση ο ΟΑΣΠ και οι αρμόδιες κρατικές και περιφερειακές υπηρεσίες να τεθούν σε μια κατάσταση εγρήγορσης? Θα έπρεπε οι πολίτες να λειτουργήσουν με μια διαφορετική ταχύτητα? Ωραία, είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι οι αρχές και το άλλο είναι οι πολίτες. Σε ό,τι αφορά τις αρχές, θα πρέπει να πω ότι το περίφημο σχέδιο Εγκέλαδος, το οποίο στις 21 Ιουλίου, όταν είχε συνέλθει η εκτάκτος, η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, και είχε εισηγηθεί την πλήρη εφαρμογή του σε προληπτικό στάδιο, το είπε αυτό η Επιτροπή γνωρίζοντας δύο πράγματα, και γνωρίζει και ο κάθε ένας από εμάς που εμπλεκόμαστε σε αυτά, εννοώ οι ειδικοί, ότι η εφαρμογή του σχεδίου Εγκέλαδος σε προληπτικό στάδιο είναι υποχρεωτική παντού στη χώρα, ανεξάρτητα αν έχουμε κάπου έξαρση ή όχι. Επειδή όμως δεν γίνεται επαρκής εφαρμογή του προληπτικά, γι' αυτό δώσαμε έμφαση τότε ως Επιτροπή και είπαμε να γίνει πλήρης εφαρμογή. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Κανονικά δηλαδή, είτε έχουμε κάπου έξαρση είτε δεν έχουμε, τα προληπτικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται. Και τα περιγράφει με πολύ μεγάλη ακρίβεια το εκτενές αυτό επιχειρησιακό σχέδιο που λέγεται Εγκέλαδος. Και η αρμοδιότητα για τη λήψη αυτών των μέτρων επαφίεται στην τοπική αρχή. Στον Δήμο, εάν απειλείται ένας Δήμος, στους Δήμους, εάν απειλούνται περισσότεροι δύναμοι, Δήμοι, οπότε τότε έχει αρμοδιότητα και η πολιτική προστασία της περιφέρειας. Κατά συνέπεια νομίζω ότι η εφαρμογή, η προληπτική του σχεδίου Εγκέλαδος επιβάλλεται και σε αυτή την περίπτωση, έτσι και αλλιώς. Το ίδιο αφορούσε η εκτίμησή μας, της Επιτροπής εννοώ, και για μια άλλη περιοχή, της Θήβας τότε, η οποία είχε εξεταστεί, όπως είχε εξεταστεί και στις 29 Σεπτεμβρίου της Θήβας ξανά, διότι επέμενε η σεισμική δραστηριότητα εκεί.
και εκεί να γίνει πλήρης εφαρμογή του σχεδίου Εγκέλαδος, που θα έπρεπε να γίνεται έτσι κι αλλιώς, αλλά λόγω πολλών προβλημάτων στη δημόσια διοίκηση, στις υποδομές, στο προσωπικό το οποίο εμπλέκεται, πολλές φορές δεν γίνεται πλήρης. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η πλήρης εφαρμογή. Τώρα, ένα μικρό σχόλιο σε ό,τι αφορά τους κατοίκους, τον πληθυσμό. Νομίζω ότι ο πληθυσμός θα πρέπει να κρατηθεί σε απόλυτη ψυχραιμία, να μην δίνει πίστη σε φημολογίες περί γιούχτα, περί δεν ξέρω τι άλλο. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι χρήσιμο να λέμε τέτοιου είδους σενάρια, τα οποία είναι αρκετά μακριά, αρκετά μακριά τα στοιχεία τα οποία έχουν. Ψύχραιμος, όχι όμως αδιάφορος. Εγώ χθες το απόγευμα, κύριε Παπαδόπουλε, χθες το απόγευμα, συγγνώμη, πήγα σε μία θεία μου, η οποία μου λέει: είδες παιδάκι μου σεισμούς, και καθόταν στον καναπέ, που από πάνω, από τον καναπέ, είχε μια ταζέρα με όλα τα γυαλικά. Εντάξει, η ενημέρωση λοιπόν, ακριβώς, το οποίο και αυτό είναι μια διαρκής μέρημνα, πολύ περισσότερο όταν έχουμε κάποια έξαρση, έστω και τοπική, και βεβαίως με πολύ μεγάλη προσοχή, αυτό ήθελα να πω, να ενημερώνεται και να εφαρμόζει όποια μέτρα προληπτικά. Μάλιστα. Τα προληπτικά μέτρα που μπορεί να εφαρμόσει ένας πολίτης, ανεξάρτητα τι κάνουν οι αρχές, νομίζω σήμερα πια τα βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα στις ιστοσελίδες και του ΟΑΣΠ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ακόμα και πολλών δήμων. Στις ιστοσελίδες βρίσκουμε τέτοιου είδους μέτρα προληπτικά που μπορούν να εφαρμόσουν οι ίδιοι οι πολίτες για τη δική τους προστασία και την προστασία της οικογένειάς τους και των περιουσιών. Λοιπόν, πρώτη τελευταία ερώτηση είναι το αρκαλοχώρι διπλό. Επιστημονικά, πώς βλέπετε να εξελίσσεται εκεί το φαινόμενο, γιατί υπάρχει και κόσμος που θέλει να μπει, να δει, θα κάνει με τις εργασίες στα σπίτια του, τις επιχειρήσεις του, είναι με το ένα βήμα μέσα, με το άλλο βήμα έξω επιστημονικά. Και επίσης να θυμίσω ότι τις πρώτες μέρες μετά το σεισμό κάναμε μια εκπομπή και ενώ όλοι μιλούσαν για το αντικείμενο τους, εσείς το κάνατε με μια προέκταση. Είπατε τότε στις τοπικές αρχές, φορείς και κατοίκους, παιδιά, διεκδικήστε ότι είναι να πάρετε τώρα που είναι ζεστό το πράγμα, σε ένα δεκαήμερο, μετά φοβάμαι δεν θα σας θυμούνται. Περάσαν μήνες και φτάσαμε να πληρώνουν το ρεύμα στους οικίσκους. Λοιπόν, γι' αυτό είπα ότι δυστυχώς προφητικά τότε, αλλά επιβεβαιωθήκατε τώρα. Θέλω να μου πείτε πρώτα-πρώτα επιστημονικά, πώς εσείς το κρίνετε σε εξέλιξη το αρκαλοχώρι? Θα πρέπει να σας πω ότι με συνεργάτες μου έχουμε εκπονήσει πολύ λεπτομερή μελέτη, η οποία έχει υποβληθεί και επίκειται η δημοσίευσή της σε διεθνές γεωφυσικό περιοδικό. Θα δείτε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, ελπίζω στο κοντινό μέλλον, με πόση ακρίβεια γνωρίζουμε πλέον τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Πώς είναι το ρήγμα, πώς ακριβώς έγιναν οι προσεισμοί, πώς έγινε ο κύριος σεισμός, πώς έγιναν οι μετασεισμοί. Από όλα αυτά, θέλω να σας πω τον πυρήνα, ο οποίος λέει ότι έχουμε μία καλά εξελισσόμενη μετασεισμική ακολουθία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον ενδεχόμενο για άλλον ισχυρό, εξίσου περίπου ισχυρό σεισμό με εκείνον της 27ης Σεπτεμβρίου, και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το καταλαβαίνουν ότι συνεχώς, σταδιακά, αργά αλλά σταθερά, δένει μειούμενη. Απομειούμενη, πώς να το πω, η φθήνουσα η μετασεισμική ακολουθία. Έτσι ακριβώς όπως την αναμένουμε μέσα σε φυσιολογικά και αναμενόμενα πλαίσια. Θα χαρώ πολύ να παρουσιάσετε την εργασία σας και εδώ, σε μια εκπομπή, γιατί ενδιαφέρει. Χαίρομαι που το λέτε. Υπάρχει κάτι, δεν θα μας πείτε όλη την εργασία, αλλά υπάρχει κάτι που σε όλη τη συζήτηση που έχει γίνει μετά το σεισμό το εντοπίσατε που είναι, πώς να το πω, πιο εντυπωσιακό από αυτό που συζητάγαμε μήνες τώρα? Νομίζω ότι το κυριότερο που μπορούσα να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε με το σεισμό του Αρκαλοχωρίου δεν είναι μόνο αυτό που στην επιφάνεια υπάρχει και το γνωρίζουμε γεωλογικά εδώ και χρόνια, αλλά και στο υπόβαθρο, κάτω δηλαδή από την επιφάνεια της γης, που δεν φαίνεται στην επιφάνεια, και γνωρίζουμε τον κλάδο εκείνο, ο οποίος και, αν θέλετε, στο εσωτερικό ενεργοποιήθηκε. Έχουμε πολύ καλή γνώση της γεωμετρίας του, της χωροταξικής του, ας το πούμε έτσι, τοποθέτησης.
αλλά καλύτερα θα το σωστά. Δούμε στο σύντομο χρονικό. Κρατάω τη δέσμευσή σας. Επίσης ναι. Να υποδηλώσω εδώ ότι δεν σας άκουσαν τελικά. Εκείνο το διάστημα, εγώ θα το πω λαϊκά, έπρεπε να τους πιάσουν από το λαιμό τους αρμόδιους για τις αποφάσεις. Όσο περνάει, απομακρύνεται το διάστημα αυτό, ο Κοσμάκης μπαίνει σε γραφειοκρατικές ταλαιπωρίες, διαδικασίες και διαπιστώνει ότι από το μεγάλο σακούλι πολύ λίγα μένουν. Θέλω να κλείσουμε. Κύριε Τσαχίνη, αυτό προκύπτει από την εμπειρία, γι' αυτό το είχα πει. Και από μεγάλους σεισμούς και στην Ελλάδα και αλλού. Προφανώς. Ό,τι πιάσεις, ό,τι μπορέσεις να πιέσεις, να πείσεις για την αναγκαιότητα τότε. Όσο περνάει, κάθε μέρα που περνάει, λιγοστεύουν οι πιθανότητες να σου δώσουν. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω ως εξής. Η φίλη μου, η Ιφηγένεια, μου λέει εντάξει για την Κρήτη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πριν κλείσει τον κύριο Παπαδόπουλο, έχει να μας πει κάτι για την Τάφρο, το διαβάζω ακριβώς, του Βορείου Αιγαίου, γιατί εγώ είμαι σε αυτή την ευρύτερη περιοχή και αυτό με καίει. Α, βέβαια, κοιτάξτε. Η συζήτηση για την Τάφρο, την υποθαλάσσια Τάφρο στο Βόρειο Αιγαίο, ξεκίνησε με τον λίγων ημερών ισχυρό σεισμό που είχαμε εκεί, με μέγεθος 5,4, που έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι μια σεισμοτεκτονική δομή, η οποία παράγει μεγάλους σεισμούς. Έχει κάνει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν. Πρόκειται για την συνέχεια του μεγάλου ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, το οποίο περνάει τα βόρεια της Τουρκίας, μπαίνει στη θάλασσα του Μαρμαρά και καταλήγει με την έννοια της Τάφρου του Βορείου Αιγαίου, αυτό στην ουσία είναι, καταλήγει στο Βόρειο Αιγαίο. Μεγάλη σεισμή εκεί, έχουν γίνει στο παρελθόν, 6-7, 6-8, 7,2 ως προς τα μεγέθη. Κατά συνέπεια είναι μια περιοχή η οποία έχει υψηλή σεισμικότητα, όμως εκεί η θάλασσα παίζει πολύ ευεργετικό ρόλο, είναι δηλαδή εστίες που λόγω της θάλασσας βρίσκονται μακριά από τα κατοικημένα κέντρα και της Χαλκιδικής και των νησιών του Βορείου Αιγαίου, και αυτό μειώνει πάρα πολύ την καταστροφικότητα αυτών των σεισμών, έστω και αν έχουν μεγάλα μεγέθη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη για την υπομονή που έχετε να απαντάτε σε ερωτήματα που σε εσάς επιστημονικά μπορεί να φαίνονται και ανόητα, όμως αυτά συζητάμε εμείς μεταξύ μας παρέες και εσείς... Έτσι είναι. Πάντοτε το λέω. Δουλεύουμε για την επιστήμη, αλλά όχι για την επιστήμη μόνο. Δουλεύουμε και για την κοινωνία. Απλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια φορά ακόμη, κύριε Παπαδόπουλε. Με το καλό να σμίξουμε να μας παρουσιάσετε και αυτή τη μελέτη σας, εργασία που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να είστε καλά.